Γεια χαρά φίλοι του Gamer.gr, καλό μήνα σε όλους. Είναι ο μήνας ο πιο γιορτινός νομίζω, ο πιο χαρούμενος μήνας του χρόνου. Ναι, ισχύει. Βασικά ως γνωστόν είσαι ο Άι Βασίλης του gaming, οκ. Okay. Ναι. Οπότε είναι λογικό να σε έχουμε εδώ, γιατί έφερες τα δώρα, τα οποία θα πακεταριστούν σε ένα μήνα από τώρα, για το διαγωνισμό Game of the Year. Game of the Year, κάθε Δεκέμβριο σας μοιράζουμε πάρα πολλά δώρα, τα πρώτα έχουν ήδη έρθει. Εκεί είναι. Ναι, και έχουν να έρθουν κι άλλα. Λοιπόν, ξεκινούν οι νέες κυκλοφορίες του Δεκεμβρίου. Ο Δεκέμβριος και ο Γενάρης είναι καλύτεροι μήνες για μας, γιατί είναι λίγα games, οπότε ξεμπερδεύουμε γρήγορα στο βίντεο. Ξεκινάμε. Το Δεκέμβρη έχουμε πολλές επανακυκλοφορίες και ξεκινάμε πρώτη του μήνα με το Dragon Quest Monsters The Dark Prince, το οποίο θα έρθει για Nintendo Switch. Επίσης, αυτό το μήνα έχουμε και πολλά VR games, οπότε είναι καλύτερη της Χριστιάνας. Θα τα βάλει μέσα στο VR, θα τα παίξει μισή ωρίτσα και θα τα κλείσει. Δεν έχουν και πολλή διάρκεια, οπότε εμείς που είμαστε και speedrunners. Αυτό είναι. Και πολύ λέω έτσι μισή ώρα τώρα. Εντάξει, μην σας πω κανένα τετάρτο. Όσοι έχετε VR, αυτό κάνετε. Έτσι. Είστε κλαρινο gamers σαν τη Χριστιανά. Λοιπόν. Και τώρα ήρθε η ώρα να πούμε για τον χορηγό της εκπομπής. Είναι το PRWorld.gr, το καλύτερο PR social media agency στο σύμπαν, στο γαλαξία. Συμφωνώ. Μπαίνετε PRWorld.gr, βλέπετε τι υπηρεσίες προσφέρουμε, social media management, δελτία τύπου και social media marketing, οπότε μπορείτε να μας στείλετε email στο info@PRWorld.gr. Και τώρα θα κάνουμε αυτό που είχε πει Χριστιάνα σε ένα βίντεο. Τι είχες πει ότι κάνουμε όταν διαφημίζουμε το PR World? Έχει πει ότι παίρνουμε το 50 από τη μία τσέπη. Όταν διαφημίζουμε το PR World είναι σαν να παίρνουμε ένα 50 και να το βάζουμε από τη μία τσέπη στην άλλη. Έτσι λοιπόν και εγώ το βγάζω εδώ από τη μία τσέπη και το βάζω στην άλλη. Κάνω ακριβώς αυτό που είπε η Χριστιάνα. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με τις νέες κυκλοφορίες. Πρώτη του μήνα κυκλοφορεί το SteamWorld Build. Ένα city building dungeon crawler για όσους δεν γνωρίζουν τη σειρά SteamWorld, στο οποίο χτίζετε δρόμους, κτίρια, παροχές και σπίτια. Πρέπει να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των κατοίκων σας και να έχετε ψηλά τα happiness ratings τους. Στην πορεία ξεκλειδώνετε νέα κτίρια και νέες τεχνολογίες και κάνετε upgrade τους εργάτες σας, ενώ αργότερα σας περιμένουν πολλές ακόμη εκπλήξεις. Επίσης, πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε ένα ελληνικό turn-based strategy, το War Maze, το οποίο το αναπτύσσει ο ανεξάρτητος developer Άρης Σπύρος. Η νεκρομαντία απειλεί τον κόσμο του War Maze και είναι στο χέρι σας να βάλετε ένα τέλος στα σχέδια του κακού Ξάφαν. Εκ πρώτης όψεως θυμίζει ότο chess game, αλλά κατά βάση αποτελεί μία μίξη turn-based tactics με σκάκι. Το παιχνίδι εξελίσσεται σε γύρους με κάθε παίχτη να έχει μία κίνηση ή μία επίθεση διαθέσιμη αναγύρω. Κάθε είδος πιονιού έχει διαφορετικό μοτίβο κινήσεων και επιθέσεων. Κάθε πιόν έχει συγκεκριμένους πόντους health και attack. Όταν η ζωή ενός πιονιού φτάσει στο 0, το πιόνι πεθαίνει και ο εχθρός που το σκότωσε κατακτά τη θέση του. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να εξοντώσετε όλα τα εχθρικά πιόνια. 5 του μήνα έχουμε το Kingpin Reloaded, ένα first person shooter το οποίο αποτελεί ένα HD remaster του παλιού Kingpin για όσους το θυμούνται late 90s. Δεν έχει και πολλές διαφορές, εντάξει, κυκλοφορεί στο Steam και εκεί ελέγχετε μια συμμορία και εκτελείτε διάφορους άλλους κακοποιούς. Συνεχίζουμε με το Lord of the Rings Return to Moria, το οποίο θα κυκλοφορήσει και για PS5. Πλέον το είχαμε δει ήδη για PC. 7 του μήνα όμως έρχεται το Avatar. Το Avatar Frontiers of Pandora, το οποίο θα κυκλοφορήσει για PC, PS5 και Xbox Series X. Πρόκειται για action adventure, στο οποίο αναλαμβάνεται έναν ναβί από την ομαδικά για κλάν. Και θα πρέπει να πολεμήσετε με ανθρώπους οι οποίοι εισβάλλουν στον πλανήτη σας. Θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε mounts, τόσο ξηρά όσο και υπτάμενα, διάφορα βέλη φυσικά για να πολεμάμε τους ανθρώπους, ενώ οι άνθρωποι θα έχουν δυνατά όπλα, όπως πάντα. Η ιστορία θα είναι ανεξάρτητη από αυτή της ταινίας και θα περιέχει στοιχεία από την τρίτη ταινία Avatar, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2025. Επίσης, θα δούμε τρεις νέες φυλές ναβί που δεν έχουμε δει ακόμα στις ταινίες. Το review θα το κάνει ο Ερμής, είναι φαν της σειράς Avatar. Συνεχίζουμε με το Final Fantasy VII Ever Crisis, που αποτελεί επανακυκλοφορία λοιπόν σε PC, Android και iOS, και το Hollow Cocoon, ένα first person horror adventure το οποίο διεξάγεται στην Ιαπωνία τη δεκαετία περίπου του 80, όπου έχουμε έναν μαθητή πανεπιστημίου ο οποίος πρέπει να επιστρέψει πίσω στο χωριό του γιατί η γιαγιά του έχει αρρωστήσει πάρα πολύ βαριά. Όμως με τη γιαγιά του αυτή δεν μιλάει τόσο, γιατί αυτή δεν πήγε ούτε στην κηδεία της μητέρας του. Οπότε γενικότερα έχουμε λίγο βεβαρημένο κλίμα. Όπως και να έχει, είναι αρκετά horror game, μαζί με family hate στοιχεία. Νομίζω ότι εντάξει, θα αρέσει σε αρκετούς. Φαντάζομαι ότι όποιον δεν πηγαίνουν στην κηδεία θα ξυπνάει το φάντασμα και θα τους κυνηγάει. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να προβλέψει το σενάριο από τώρα. Και μετά συνεχίζουμε λοιπόν με VR που είπε ο Μάνος ότι δεν του αρέσει καθόλου. Και έχουμε το LEGO Brick Tales, το οποίο θα κυκλοφορήσει για Meta Quest 2 και 3. Αυτό. Εγώ δεν αγαπώ ιδιαίτερα LEGO. Την ίδια ημέρα έχουμε το Silence Channel 2. Πριν από 2 χρόνια έχει κυκλοφορήσει το πρώτο Silence Channel, ένα first person horror.
που έχει και puzzles. Κάπως έτσι λοιπόν θα είναι και το sequel. Το πρώτο Silence Channel μάλιστα είχε και πολύ καλά user reviews, γύρω στο 8,3 από όσο θυμόμαστε στο Metacritic, αλλά και πολύ καλά Steam user reviews. Στο sequel του λοιπόν θα βρεθείτε σε μυστηριώδη περιβάλλοντα, θα λύσετε γρίφους και θα χρησιμοποιήσετε τη δύναμη της φωτιάς, καθώς θα σας κυνηγούν για άλλη μια φορά φαντάσματα. Το Silence Channel 2 υπόσχεται να είναι ακόμη πιο τρομακτικό σε σχέση με το πρώτο μέρος. Επίσης θέλουμε την άποψή σας πάνω εδώ, γιατί το Silence Channel λέει ότι έχει να κάνει με πραγματικές ιστορίες τρόμου. Ναι. Όταν όμως παίζουμε το game και βλέπουμε ότι είναι ένας ήρωας, ο οποίος από το σπίτι του ακούγονται ήχοι περίεργοι και ξυπνάει και τρέχει και ένα πνεύμα τον κυνηγάει, σκεφτόμαστε κατά πόσο θα μπορούσε να είναι αληθινή αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν και το 2 θα έχει μέσα μια πραγματική ιστορία. Ναι. Αυτό. Γράψτε μας τη γνώμη σας από κάτω, αν το πιστεύετε αυτό και αν έχετε εμπειρίες με το μεταφυσικό καθόλου. Την ίδια μέρα έχουμε και το Smoland Survive the Wilds για PC, PS5 και Xbox Series X και S, ένα Adventure Survival και επίσης 7 Δεκεμβρίου. Έχουμε και το Warhammer 40K Rogue Trader, το οποίο αποτελεί κλασικό RPG, δηλαδή ελέγχεται μια ομάδα ηρών και το αναπτύσσουν οι δημιουργοί του Pathfinder Wrath of the Righteous. Εδώ θα πολεμάτε λοιπόν με την ομάδα σας σε διάφορους πλανήτες, θα έχετε το δικό σας διαστημόπλιο, ενώ οι αποφάσεις σας θα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και λένε λοιπόν ότι είναι το πρώτο CRPG, τη σειρά Warhammer βέβαια εννοείται, οπότε για να δούμε πώς θα είναι και αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Arizona Sunshine 2, το οποίο είναι ένα FPS που θα κυκλοφορήσει για PC, PS5 και MetaQuest 2 και 3. 12 Δεκεμβρίου έχουμε την επανακυκλοφορία του Hammerwatch 2, αυτή τη φορά για PlayStation 5 και Nintendo Switch. 14 του μήνα έρχεται το Bulletstorm σε VR μορφή όμως, για PC, PS5, PSVR 2 δηλαδή, και MetaQuest 2. Και μετά έχουμε το House Flipper 2, που αποτελεί simulation, sequel του ομώνυμου παιχνιδιού, στο οποίο επιδιορθώνεται και βάφεται σπίτια για να βγάλετε χρήματα. 15 Δεκεμβρίου έχουμε το Asgard's Wrath, ένα action RPG για MetaQuest 2 και 3. Και κλείνουμε με το Resident Evil 4 στις 20 Δεκεμβρίου, το οποίο κυκλοφορεί για υπολογιστές Mac και για iOS. Λοιπόν, αυτές ήταν οι σημαντικότερες νέες κυκλοφορίες. Όλα τα games αναλυτικά είναι στο gamer.gr στο μενού νέες κυκλοφορίες. Αυτά από εμάς. Γράψτε μας από κάτω τι θα παίξετε εσείς το Δεκέμβρη. Τίποτα. Μπορεί να μην είναι ανάγκη να είναι κάποιο game του Δεκεμβρίου. Μπορεί να είναι γενικότερα κάποιο άλλο που δεν είχατε χρόνο, όλο το χρόνο να παίξετε. Καλό μήνα σε όλους, να περάσετε όμορφα τις γιορτές και φυσικά θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο gamer.gr, γιατί σας έχουμε το βίντεο του διαγωνισμού Game of the Year που θα έχει και αυτό δώρο και φυσικά την είδηση του διαγωνισμού Game of the Year στο gamer.gr, οπότε να τσεκάρετε το site καθημερινά όταν θα σκάσει μύτη η είδηση για να μπείτε να δηλώσετε τα δώρα και κάποιο από αυτά θα είναι χωρίς κλήρωση και τα μεγάλα δώρα με κλήρωση τα ξέρετε. Καλό μήνα σε όλους παιδιά. Τα λέμε. Ο πιο χαρούμενος μήνας του μήνα, του χρόνου, του μήνα. Απ' τη μία τσέπη στην άλλη. Αυτό ακριβώς. Βλέπετε, είπα βλακεία, έσβησε και το φως. Αυτό έφταιγε σοβαρά τώρα. Παίρνει ενέργεια από το PlayStation 5. Έχει ναι. Κάνει τέτοιο πράγμα. Ναι. Δηλαδή για εσάς τις fans, τους fans της Apple. Τους, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Εντάξει, το Nintendo Switch δεν είναι ακριβώς τελευταία γενιά, είναι στο μετέχμιο, ας πούμε. Η μη τελευταία. Ναι. Ανάμεσα στις δύο γενιές, έτσι πατάει σε δύο βάρκες. Ένα κουλ θείος που θα κάτσει με την νεολαία. Αυτό ακριβώς. Οπότε...